Ξαναγυρίσω τώρα λίγο στην οικονομία και θέλω να σε ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές αρχές της νεοκλασικής οικονομικής σχολής, της οικονομικής δηλαδή σχολής σκέψης που ουσιαστικά ταυτίζεται με τη λέξη οικονομία. Ναι, η σχολή αυτή είναι ακραία ατομιστική, μεθοδολογικά, στην όλη τη σύλληψη. Ανάγει την οικονομία στη φαντασιακή κοινωνία του Ρομπινσόν. Έχει το μεμονωμένο άτομο και τα αγαθά. Από τη χρήση των αγαθών προκύπτουν μεγαλύτερα ή μικρότερα ωφέλη. Λειτουργεί η αρχή της ωφελημότητας και ο άνθρωπος εκλαμβάνεται ως ένα μεμονωμένο υποκείμενο που παράγει κοινωνία ως μηχανή παραγωγής χρησιμότητας. Αποφεύγει ότι δεν είναι χρήσιμο, προάγει ότι είναι περισσότερο χρήσιμο. Αυτό το σύστημα είναι ανιστορικό, είναι μη χρηματικό, χάνει δηλαδή τη βασική ιδιαιτερότητα που έχει η καπιταλιστική οικονομία και το καπιταλιστικό σύστημα, που είναι το χρήμα, διότι δεν είναι οικονομία της αγοράς, είναι κυρίως οικονομία του χρήματος. Παράγεται οτιδήποτε μπορεί να αποφέρει περισσότερο χρήμα και το χρήμα γίνεται αυτό ο σκοπός. Ο καπιταλισμός είναι η οικονομία του χρήματος που τίκτει χρήμα και γι' αυτό είναι και η οικονομία του υποσχετικού γραμματείου, του δανείου δηλαδή, του χαρτιού που δημιουργεί εμπιστοσύνη προεξοφλώντας το μέλλον. Και το μέλλον ποιο είναι? Η δυνατότητα να έχει παραχθεί η υπεραξία όσοι σχεδιάζεται και να διανεμηθεί με τον κατάλληλο τρόπο ανάμεσα σε δανειζόμενους, δανειστές, ενεργό επιχειρηματία, τράπεζα ή μέτοχο. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ως ροβινσιονιάδα, ως απομονωμένος άνθρωπος που στη σχέση που έχει με τα αγαθά παράγει καμπύλες προσφοράς, ζήτησης, έτσι ώστε με τις αντίστοιχες καμπύλες προσφοράς που παράγει η επιχείρηση να έχουμε σχέσεις ισορροπίας σε αγορές αντιπραγματισμού, δηλαδή αχρηματικές αγορές που το ένα αγαθό ανταλλάσσεται με το άλλο. Όλη η ουσία χάνεται. Η δυνατότητα του χρήματος να λειτουργεί ως ενεργός θησαυρός, δηλαδή ως περιουσία που προεξοφλεί και κυριαρχεί πάνω στο μέλλον, προεξοφλεί το μέλλον και κυριαρχεί απάνω του, όλο αυτό το πράγμα χάνεται. Και τι προκύπτει? Προκύπτει μια θεωρία ελάχιστα θεμελιωμένη και διάτρητη, που για να καλυφθούν οι προφανείς αδυναμίες της, άμα τη δούμε στις βασικές αρχές της θεμελίωσης της, μαθηματικοποιείται. Και αυτό που δεν καταλαβαίνει ο φορέας της ή ο αποδέκτης αυτής της θεωρίας, είναι ότι πίσω από τις ορθές μαθηματικές σχέσεις ή συχνά ορθές μαθηματικές σχέσεις, τίθενται προϋποθέσεις που παράγουν σχέσεις συμμετρίας, δηλαδή ποιοτικής ομοιότητας και άρα ποσοτικής συγκρισιμότητας μεταξύ πραγμάτων που δεν είναι σύμμετρα και υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Επομένως θα έλεγα ότι αυτή η θεωρία δεν είναι μια επιστήμη, είναι μια θεωρητική ιδεολογική κατασκευή που θέλει να νομοποιήσει πάρα πολύ απλά πράγματα. Πράγματα λανθασμένα, αλλά πολύ χρήσιμα για το σύστημα. Σε μια παλαιότερη εποχή, η θεωρία αυτής της πρωτόλιες μορφές της ήθελε να πει ότι όλο το κέρδος προκύπτει τη 12η ώρα εργασίας του εργάτη, επομένως αν μειωθεί ο χρόνος εργασίας από 12 σε 10, που ήταν τότε το αίτημα, θα καταστραφεί όλη η οικονομία. Αυτά έγραφαν οι Times της εποχής και αυτό έλεγαν οι μεγάλοι θεωρητικοί. Σήμερα τα αντίστοιχα έντυπα και οι αντίστοιχοι νομπελίστες λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο μισθός για να μην υπάρχουν πολλοί άνεργοι. Διότι αν μειωθεί ο μισθός θα μειωθεί και η ανεργία και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι
συγχρόνος θειασότης και αναπαραγωγός αυτών των ιδεών, εκτός από τα συμφέροντα των εργαζομένων και εκτός από τον πόνο των εργαζομένων, υπάρχουν τα συμφέροντα και ο ακόμα μεγαλύτερος πόνος των ανέργων. Επομένως, θα μειώσουμε τον ελάχιστο μισθό για να ευνοήσουμε τους ανέργους. Αυτά τα απλά πράγματα, που είναι προκαλήματα απλώς για να αυξηθεί η καπιταλιστική εκμετάλλευση και να υπάρξει αναδιανομή πλούτου και εξουσίας υπέρ του κεφαλαίου, αυτά είναι τελικά για τα οποία δουλεύουν όλα τα μαθηματικά, όλα τα περίεργα σχήματα, όλα αυτά τα προκαλήματα που σκεπάζουν την έλλειψη θεμολίωσης αυτής της θεωρίας. Ωραία. Μπορείς να με εξηγήσεις με απλά λόγια τι είναι ο μονεταρισμός και ποια η επίδρασή του στο καπιταλιστικό σύστημα? Ναι, είναι συνέχεια αυτού που είπαμε. Είναι μια εκδοχή αυτής της θεωρίας. Αυτή η θεωρία είναι μη χρηματική. Το στοιχείο της μη χρηματικότητας έχει να κάνει με το εξής, ότι το χρήμα είναι ένα απλό μέσο που πρέπει να υπάρχει μόνο και μόνο επειδή δεν συμπίπτουν αμοιβαία οι ανάγκες των ανθρώπων. Αν με ένα μαγικό τρόπο συμπίπταν οι ανάγκες των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να κάνουμε και χωρίς χρήμα. Γι' αυτό τα μοντέλα τους είναι μη χρηματικά. Όπως σου είπα, δηλαδή αν ανοίξει ένα βιβλίο μικροοικονομικής, ακόμα και μακροοικονομικής, θα δεις ισορροπίες υλικών ροών, πουθενά δεν μπαίνει το χρήμα. Λέει λοιπόν ο μονεταρισμός ότι το χρήμα μπορεί να κάνει μόνο κακό αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά και όχι καλό. Προϋποθέτει λοιπόν ότι είναι εκεί μόνο και μόνο επειδή ο χασάπης μπορεί να είναι του αντιαλκοολικού αγώνα. Και σε αυτή την περίπτωση ο ζυθοπαραγωγός δεν θα μπορούσε ποτέ να προμηθευτεί κρέας. Ενώ με το χρήμα κρατάνε αυτό το χρήσιμο πράγμα και οι δύο και ενώ δεν συμπίπτουν αμοιβαίως οι ανάγκες τους, μπορεί ο ένας να εμπορευθεί εμέσως με τον άλλο. Λένε λοιπόν ότι αυτό το ουδέτερο πράγμα, το παράγει το κράτος, είναι σαν να το φέρνει το κράτος στην οικονομία με ελικόπτερα. Η πραγματική οικονομία είναι τα εμπορεύματα και ας φανταστούμε έναν σωρό από εμπορεύματα που είναι η πραγματική οικονομία που πρέπει να ανταλλαγούν μεταξύ τους και δίπλα έχουμε ένα σωρό από αυτά τα περίεργα γυαλιστερά πραγματάκια που φέρνει το κράτος με τα ελικόπτερα και είναι το χρήμα. Επειδή το χρήμα είναι ουδέτερο και δεν επηρεάζει, αν αυξήσουμε την ποσότητα του χρήματος και έχουμε την ευχέρεια ως κράτος, επειδή εξωγενώς με τα ελικόπτερα φέρνουμε όσο θέλουμε, το μόνο που θα κάνουμε είναι να αντιστοιχούν περισσότερα γυαλιστερά πραγματάκια, δηλαδή χρηματικές μονάδες, σε κάθε εμπόρευμα. Αν έχουμε 1000 εμπορεύματα και 1000 χρηματικές μονάδες και τα εμπορεύματα είναι ας πούμε ομογενή ή εν πάση περιπτώσει ας φανταστούμε κάτι απλουστευμένο, θα αντιστοιχεί ένα προς ένα. Ναι. Με συγκεκριμένες υποθέσεις για την ταχύτητα κυκλοφορίας, δηλαδή πόσες συναλλακτικές πράξεις κάνουμε στη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου. Ας τα αφήσουμε αυτά έξω και ας πούμε χοντρικά ότι αν είναι 1000 τα εμπορεύματα και 1000 τα οι νομισματικές μονάδες, τότε η τιμή της κάθε μίας θα είναι ένα. Αν το κράτος ρίξει στην οικονομία 2000, τότε απλώς θα έχουμε πληθωρισμό, διότι σε κάθε εμπόρευμα θα αντιστοιχούν 2 μονάδες και η τιμή του ενός δεν θα είναι 1 δολάριο, αλλά θα είναι 2 δολάρια. Άρα θα πρέπει συνεχώς η πολιτική την οποία ασκεί η τράπεζα μέσα από τα επιτόκια, τον έλεγχο των δανείων, των εμπορικών τραπεζών κτλ. Η δημόσια αρχή που είναι είτε το κράτος είτε η κεντρική τράπεζα να είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η κυκλοφορία του χρήματος. Αυτό είναι τελώς λάθος. Είναι λάθος και ήταν γνωστό πριν το θεμελιώσει ο Μάρξ γιατί είναι λάθος. Η κυκλοφορία του χρήματος είναι μεγάλη ή μικρή, γιατί τα προϊόντα και οι τιμές τους είναι πολλά και ψηλές. Ή αντίθετα, λίγα και χαμηλές. Δηλαδή, το βέλος της αιτιότητας ξεκινάει από τα εμπορεύματα και πηγαίνει στο χρήμα και όχι από το χρήμα στα εμπορεύματα. Επομένως, όλη αυτή η αντίληψη που είναι λάθος είναι μόνο γιατί μέσα από μία τεχνική θέση και απόφανση, αυτή που σου είπα για τον πληθωρισμό, επιτρέπει στο να ασκούνται
νεοφιλελεύθερες αναδιανεμητικές πολιτικές εις βάρος της εργασίας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και για να πω ένα τελευταίο, δεν υπάρχει το εμπόρευμα στον καπιταλισμό ως χρήσιμο πράγμα, ποτέ. Υπάρχει πάντα σαν δίπολο το εμπόρευμα και η τιμή του. Είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος. Αυτή η κούπα εδώ, για αυτόν που την παράγει, την επιχείρηση, τον καπιταλιστή, δεν είναι μία κούπα, είναι 2 ευρώ, διότι αυτή η κούπα κάνει 2 ευρώ. Έχει καρτελάκι 2 ευρώ, ήδη τη στιγμή που παράγεται, και ας υποθέσουμε ότι μπορεί να τα πιάνει και στην αγορά αυτά τα 2 ευρώ, δηλαδή οι σχεδιαστές του προϊόντος και η επιχείρηση εκτίμησαν σωστά και καταφέρνουν να το πουλήσουν 2 ευρώ. Είναι λοιπόν το διατεταγμένο ζεύγος, κούπα, ευρώ. Και κάθε εμπόρευμα είναι αυτό το διατεταγμένο ζεύγος. Επομένως, αν έχουμε πολλές κούπες, θα απαιτηθεί να έχουμε πολλά ευρώ στην οικονομία. Και αν οι οικονομικές συνθήκες είναι τέτοιες που οδηγήσουν αυτή την κούπα να κάνει 3 ευρώ και όχι 2, θα χρειαστούν πάλι περισσότερα ευρώ στην οικονομία. Όχι αντίστροφα. Σε μια συζήτηση στο blog με τον συγγραφέα Φώτη Τερζάκη, μου είχε πει τα εξής. Οι αριστεροί οικονομολόγοι εμφανώς είναι οικονομολόγοι όπως όλοι οι άλλοι. Έχουν απορροφήσει δηλαδή και αναπαράγουν όλες τις φαντασιακές σημασίες του καπιταλισμού, οι οποίες συνδέονται με την ακατάσχετη συσσόρευση και επέκταση, την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και τη διαρκή αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου. Εσένα, ποια είναι η άποψή σου? Ότι αυτή η γενίκευση χάνει οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν και μεταξύ των οικονομολόγων και μεταξύ των αριστερών οικονομολόγων. Διαβλέπω μία θέση πίσω από αυτό, μία θέση που ενδεχομένως να αντιστοιχεί σε κάτι που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως βαθιά οικολογία, δηλαδή ότι θα πρέπει να βάλουμε άλλα στοιχεία στην προβληματική μας, στη στρατηγική μας, που να μην είναι μόνο αυτά της μεγέθυνσης, αλλά να είναι αυτά της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος επίσης. Χρήσιμη νομίζω ότι είναι αυτή η προβληματική. Έχει όμως ένα αδύνατο σημείο που έχει να κάνει με αυτά που είπαμε πριν. Μοιάζει να μιλάει για την οικονομία γενικά, για τη μεγέθυνση γενικά, δηλαδή να μην ενδιαφέρεται τόσο για το ταξικό στοιχείο που υπάρχει, ότι δεν είναι μεγέθυνση γενικώς, αλλά είναι μεγέθυνση με σκοπό τη δημιουργία περισσότερου χρήματος, περισσότερου κέρδους δηλαδή, ότι παράγεται αυτό το οποίο είναι περισσότερο κερδοφόρο, επομένως πηγαίνουμε και σε καταστάσεις που δημιουργούν τα αποτελέσματα αυτά της υπονόμευσης του περιβάλλοντος και των θεμελίων βιωσιμότητας του ίδιου του πλανήτη. Να σου πω ένα στοιχείο που είναι το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μία προβληματική σοσιαλιστική και κομμουνιστική, δηλαδή αμφισβήτηση του καπιταλισμού και οικοδόμησης μιας κοινωνίας με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, την ελευθερία, την ισότητα, την κατάργηση των ιεραρχιών κτλ., δεν θα είχε ως βασική προϋπόθεση και τα ζητήματα αυτά της βιωσιμότητας του πλανήτη και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι αυταπόδεικτα και προφανώς θα είχε στη βάση της προβληματικής της και αυτά τα στοιχεία. Όμως για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια τέτοια προβληματική, πρέπει να ξεκινήσει από το γεγονός ότι δεν έχουμε γενικά παραγωγή, δεν έχουμε γενικά μεγέθυνση, αλλά έχουμε καπιταλιστική παραγωγή και εκμετάλλευση. Και επομένως έχουμε παραγωγή με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ας πω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Λέγεται συχνά ότι στις δεκαετίες που πέρασαν υπονομεύτηκε η παραγωγική βάση της Ελλάδας και ότι ενώ στο παρελθόν καλλιεργούσαν όλοι οι αγροί και τα χωράφια και υπήρχε η ζόλα και άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες, τώρα δεν καλλιεργούνται τα χωράφια
και δεν υπάρχει η Ζόλα και άλλες επιχειρήσεις, η Goodyear κτλ. Η προβληματική αυτή είναι εντελώς λάθος, είναι απολύτως λάθος. Την εποχή που περιγράφεται ως εποχή της Ιζόλα και των καλλιεργούμενων χωραφιών, ο ελληνικός καπιταλισμός παρήγαγε με σημερινές τιμές 60 ή 70 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα, παρά την κρίση, παράγει 220 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό είναι το καθάριστο εγχώριο προϊόν. Αυτό είναι το κριτήριο της ανάπτυξης. Χρήμα. Μόνο χρήμα. Είμαστε στην οικονομία του χρήματος, όχι του αντιπραγματισμού. Τι έχει συμβεί? Άλλες καπιταλιστικές παραγωγικές δραστηριότητες, όχι αυτές της παραγωγής συσκευών οικιακής χρήσης, όπως είναι η Ζόλα, ήταν πιο κερδοφόρες. Επομένως, τα ατομικά κεφάλαια προσανατολίστηκαν σε αυτές. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα πετρελοειδή, στα βασικά μέταλλα, στις υπηρεσίες μεταφορών κλπ. Επομένως, η Ζόλα έπαψε να υπάρχει όχι γιατί δεν είναι χρήσιμα τα προϊόντα που παρήγαγε, ούτε ενδεχομένως γιατί αυτά τα προϊόντα δεν βγάζανε κέρδος, αλλά γιατί αυτά τα προϊόντα δεν βγάζανε το ικανοποιητικό για τους καπιταλιστές κέρδος. Επομένως, αυτοί ως τάξη στραφήκανε σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό όμως το παράγει το σύστημα, δεν το παράγουμε εμείς, η χώρα, η ανθρωπότητα κτλ. Επομένως, μέσα στην προβληματική μας για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και μέσα στην αμφισβήτησή μας για την αλόγιστη μεγέθυνση, θα πρέπει να βάλουμε αυτό το στοιχείο που θα κάνουν την προηγούμενη προβληματική πιο αποδοτική και πιο θεμελιωμένη. Ωραία. Θα σε περάσω ένα ιδεολογικό θέμα τώρα. Στην πρώτη διεθνή συνυπήρχαν δύο μεγάλα σοσιαλιστικά ρεύματα, τα οποία προϊόντος του χρόνου συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να συνυπάρχουν, ναι, με όποιες αντιθέσεις. Τι πιστεύεις πως έχουν προσφέρει μαρξισμός και αναρχισμός στην εργατική υπόθεση? Θα έλεγα ότι για να είμαστε πιο ακριβείς, θα λέγαμε ότι ο σοσιαλισμός και ο αναρχισμός υπήρχαν στην πρώτη διεθνή, διότι παρά το τεράστιο κύρος που είχε ο Μάρξ στους Άγγλους σοσιαλιστές, αν δούμε τα κείμενα της πρώτης διεθνούς, θα δούμε ότι δεν κυριαρχεί το μαρξιστικό ρεύμα. Τον εκτιμούσαν ως άνθρωπο και διανοητή, κρεμόντουσαν από τα χείλη του όταν μιλούσε, αλλά τα τελικά τους κείμενα των σοσιαλιστών και οι αποφάσεις που παίρνανε δεν ήταν μαρξιστικές. Εν πάση περιπτώσει, από μια εποχή και μετά, κάποια εκδοχή μαρξισμού πράγματι μέσα στο σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό κίνημα κυριάρχησε, άρα διαμορφωθήκαν αυτά τα δύο ρεύματα. Θα έλεγα ότι αυτό που αποδέχομαι είναι η άποψη που λέει ο Λένιν στο «Κράτος και Επανάσταση», που το θεωρώ πολύ σημαντικό βιβλίο και τη γράφτηκε βιαστικά σε μια πολύ έντονη πολιτική συγκυρία. Εκεί λοιπόν λέει ότι αυτό που μας χωρίζει από τους αναρχικούς, ξεκινώντας ο Λένιν ως εκπρόσωπος του μαρξιστικού ρεύματος, δεν είναι η στρατηγική, δηλαδή η αταξική κοινωνία, η κατάργηση του κράτους και όλων των ιεραρχικών θεσμών. Είναι μόνο η μέθοδος, διότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια γρήγορη διαδικασία, αλλά απαιτεί μια ολόκληρη μεταβατική περίοδο, η οποία περιγράφεται ως η εξουσία της εργατικής τάξης μέχρι την αυτοδιάλυση της εργατικής τάξης μέσα από την εξουσία της και του κράτους επομένως, γιατί αυτή η εξουσία ασκείται δια του κράτους, χρειάζεται κράτος για να ασκηθεί, αλλά το ζητούμενο είναι ο συνεχής μαρασμός της. Αυτή η ιδέα πρόκειται από την Κομμούνα του 1871, την υιοθετεί εκεί ο Λένιν και την επεξεργάζεται και λέει επιπλέον, τουλάχιστον όπως το διαβάζω εγώ, ότι αυτό το μεταβατικό καθεστώς δεν είναι καθεστώς, δεν είναι τρόπος παραγωγής, δεν είναι ένα άλλο σύστημα που θα το λέγαμε σοσιαλιστικό και είναι κλειστό σύστημα και μπορεί να διατηρηθεί ως τέτοιο. Είναι διαδικασία μετάβασης, διαδικασία μαρασμού του κράτους και των τάξεων. Επομένως, διαδικασία αναστρέψιμη που μπορεί να οδηγήσει εκεί, αλλά μπορεί να οδηγήσει και στην παγίωση των καπιταλιστικών μορφών και ιεραρχιών υπό άλλη μορφή ή και από την παλιά μορφή όπως έχουμε τώρα. Είναι ένα πολύ ανοιχτό κείμενο
που δείχνει και την ενότητα του στόχου των δύο ρευμάτων, αλλά και τη διαφορά τους σε ό,τι αφορά ζητήματα πολιτικής. Δεν θα έλεγα τακτικής, γιατί δεν είναι μόνο τακτική, είναι πολιτική για μια ολόκληρη περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε επίπεδο ιδεών τα δύο αυτά ρεύματα έχουν να μάθουν το ένα από το άλλο και θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία. Έχουν να μάθουν γιατί οι αναρχικοί κρατάνε ζωντανή την ιδέα αυτή του Λένιν. Επιτρέψέ μου να του λέω του Λένιν, παρότι μπορεί να ξενίζει αν κάποιος το ακούει από τη μεριά των αναρχικών, αλλά σας παραπέμπω σε αυτό το βιβλίο, το Κράτος και Επανάσταση, επισημαίνοντας ότι είναι παλαιότερη ιδέα και ότι άκμασε ιδιαίτερα στην Κομμούνα του Παρισιού. Αυτή λοιπόν την ιδέα του Λένιν, ότι η στρατηγική, ο τελικός στόχος είναι κοινός και ο στόχος αυτός είναι η αταξική κοινωνία. Λοιπόν, την ιδέα της αταξικής κοινωνίας, την κατάργηση των ιεραρχιών και των τάξεων, οι αναρχικοί την κρατάνε ζωντανή και αυτό μας είναι χρήσιμο. Από την άλλη μεριά, οι κομμουνιστές δείχνουν ότι σε σχέσεις εξουσίας και ιδεολογικής υποταγής, και επειδή οι ιδέες οι κυρίαρχες ιδέες μιας εποχής είναι πάντα ιδέες της κυρίαρχης τάξης, έστω με μετασχηματισμένες μορφές, δηλαδή ο εθνικισμός, ο ατομισμός, ο σεξισμός, όλα αυτά τα πράγματα είναι ιδεολογικές πρακτικές που βρίσκονται σε θέση κυριαρχίας και με μετασχηματισμένες μορφές και μέσα στην εργατική τάξη, και για να αλλάξουν αυτά χρειάζεται μια ολόκληρη πορεία πάλης, συζήτησης, αυτοκριτικής, κριτικής κτλ. Αυτή η ιδέα λοιπόν των κομμουνιστών, ότι χρειαζόμαστε μια ολόκληρη περίοδο μετάβασης, η οποία είναι δύσκολη, αντιφατική και είναι περίοδος ταξικών συγκρούσεων, είναι και αυτή πάρα πολύ χρήσιμη και θα έπρεπε να την ακούνε, να την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους από τη μεριά τους και οι αναρχικοί. Επομένως δεν θα έβλεπα αυτά τα δύο ρεύματα ως ρεύματα ιδεών, μιλάω πάντα και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες πρακτικές, ούτε του Στάλιν, ούτε των λεγόμενων μπαχαλάκιδων. Έτσι, μιλάω σε επίπεδο ρευμάτων σκέψης, ότι έχει το ένα να μάθει από το άλλο και η όσμωσή τους μπορεί να είναι πολύ θετική. Ωραία. Μια και αναφερθήκαμε τώρα στους αναρχικούς, ήθελα να σε ρωτήσω, αν θεωρείς πως η κριτική του Μπακούνιν στη δικτατορία του προλεταριάτου και στο έστω μισοκράτος του Μάρξ επαληθεύθηκε στην πορεία και κατάληξη της Σοβιετικής Ένωσης? Όχι, δεν το θεωρώ. Ναι. Δεν το θεωρώ. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη. Δεν πρόκειται για μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Και αυτό θα το έλεγα ακόμα και για μια διαμάχη, διάσημη διαμάχη ως ένα βαθμό στο εσωτερικό του μαρξιστικού κινήματος, ανάμεσα στη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τους Μπολσεβίκους, γιατί η Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραψε ένα φυλάδιο, έτσι, ένα μικρό βιβλιαράκι πριν, λίγο πριν το θάνατό της, η Ρώσικη Επανάσταση, που κάνει κριτική στους Μπολσεβίκους και λέει ότι ακολουθούν μια γραμμή όπου το κράτος υποκαθιστά την τάξη και το κόμμα το κράτος, και ο Γενικός Γραμματέας το κόμμα, η Κεντρική Επιτροπή το κόμμα, το Πολιτικό Γραφείο την Κεντρική Επιτροπή και ο Γραμματέας το Πολιτικό Γραφείο, και φτάνουμε σε μια δικτατορία τσαρικού τύπου. Αν δούμε την εξέλιξη και το σταλινισμό, θα φανεί ότι αυτό το πράγμα παληθεύτηκε. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Ούτε στην περίπτωση του Μπακούνιν, ούτε στην περίπτωση της Ρόζας Λουξεμβούργκ. Γιατί η ιστορία είναι ενδεχομενική, κάθε στιγμή της περιέχει και τη μία δυναμική και την αντίστροφή της. Η νίκη ορισμένων δυνάμεων και μιας κατεύθυνσης δεν επιβεβαιώνεται εκ των υστέρων, διότι μελετώντας προσεκτικά τα πράγματα, ανά πάσα στιγμή νομίζω ότι η έκβαση θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Επομένως, και ο ένας και οι άλλοι διαβλέψανε μια τάση, αλλά θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι ξεγράφουμε ολόκληρο το πείραμα με βάση το αποτέλεσμά του και το ανάγουμε σε αυτή την αρχική απόφαση, προφητεία κτλ. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και χρειάζεται να ξέρουμε την περιπλοκότητά τους για αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Έτσι, διότι πάλι νομίζω ότι θα ζήσουμε τέτοιες μορφές ανατροπών, ενδεχομένως και πάρα πολύ σύντομα.
με αυτή την έννοια να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να ταχτούμε χωρίς περαιτέρω ανάλυση υπέρ τους. Ωραία. Μάλιστα, εγώ έχω καταλήξει και σε αντίθετα συμπεράσματα. Μάλιστα. Στο βιβλίο σου «Ο Μαρξισμός ως σύγκρουση στάσεων» βλέπεις τον μαρξισμό με δύο τρόπους. Πρώτον ως θεωρία και δεύτερον ως ιδεολογία των μαζών. Ναι, ναι. Και στις δύο περιπτώσεις, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, εντοπίζεις αντικρουόμενες ή τουλάχιστον διαφορετικές τάσεις που εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη δομικά χαρακτηριστικά της μαρξιστικής θεωρίας, πολιτικο-ιδεολογική συγκυρία και άλλα. Mm. Σε τι σημείο βρίσκονται οι δύο αυτές πτυχές του μαρξισμού σήμερα, θεωρείς? Ναι, να σου πω το εξής, ότι ο μαρξισμός από μια μεριά είναι μια θεωρία για τον καπιταλισμό και επομένως για τις προϋποθέσεις ανατροπής του. Η θεωρία αυτή στην πιο έτσι αναπτυγμένη της πρώτη μορφή είναι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι θεωρητικός μαρξισμός, δεν είναι κομματική ιδεολογία ή πολύ περισσότερο μια μαζική ιδεολογία. Παρ' όλα αυτά παράγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα για την εκμετάλλευση, για το χαρακτήρα του κράτους, για την προτεραιότητα της πάλης των τάξεων, για την προτεραιότητα της αντίφασης έναντι της ενότητας, ότι το ένα γίνεται δύο που έλεγε ο Μάο, δηλαδή πίσω από μια ενότητα που είναι μια κυριαρχία, μια ταξική κυριαρχία, να βλέπουμε ποιες είναι οι αντιφάσεις και κυρίως ποια είναι η βασική αντίφαση και ποια είναι η δυναμική της, η αντίφαση κεφαλαίου εργασίας κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν ιδεολογικοί άξονες ή κατευθύνσεις, που σημαίνει ότι με βάση το κόμμα, βάλτο αν θέλει σε εισαγωγικά, την οργάνωση των επαναστατών που επηρεάζονται από το μαρξισμό ή είναι μαρξιστές, ή τις οργανώσεις των επαναστατών που έχουν σχέση με αυτή τη θεωρία, οι ιδέες αυτές μπορούν να γονιμοποιήσουν την αυθόρμητη αντιπλουτοκρατική, αντικρατική και αντιεξουσιαστική ιδεολογία που αναπτύσσεται στις μάζες κατά τη σύγκρουσή τους και η οποία μπορεί να παίρνει και αμφιλεγόμενες μορφές, δηλαδή μορφές μεταξύ μιας συντηρητικής και μιας αριστερής κριτικής. Ότι και οι 300 της Βουλής τα φάγανε, ότι φτάσαμε εδώ επειδή τα φάγανε οι πολιτικοί, είναι μια απόφαση η οποία έχει ένα ριζοσπαστισμό, διότι είναι κατά του συστήματος στην ορατή πολιτιακή μορφή του και λέει να καεί η Βουλή και τα λοιπά και να πάνε όλοι φυλακοί, αλλά συγχρόνως μοιάζει να έχει εμπιστοσύνη σε έναν άλλο κατασταλτικό μηχανισμό που είναι τα δικαστήρια και οι δικαστές, να πάνε όλοι φυλακοί, ποιος θα τους δικάσει, με βάση ποια κριτήρια και σε ποιο πλαίσιο. Αλλά και πολύ περισσότερο και πιο σημαντικό από αυτό, παραγνωρίζει την ταξική σύγκρουση μέσα στην κοινωνία και λέει ότι είναι οι πολιτικοί και οι βουλευτές και δεν βλέπει πουθενά την κυρίαρχη τάξη, τα προνόμια της, τον τρόπο που διαχειρίζεται το κράτος, ότι τελικά το κράτος και οι διαχειριστές του δεν έχουν ίδια συμφέροντα παρά δευτερογενώς. Δηλαδή το κράτος λειτουργεί ως το κόμμα και ο οργανωτής της αστικής τάξης και όχι των κορυφών του, των διευθυντών ή των βουλευτών ή των υπουργών. Αυτή λοιπόν η αυθόρμητη κριτική που είναι ορισμένες φορές και στο όριο των συντηρητικών απόψεων, μπορεί να γονιμοποιηθεί από μια ανάλυση που λέει «Ναι, κοίτα όμως, έχεις και τον εργοδότη σου και τι λέει αυτός και γιατί θέλει να σου κόψει το μισθό. Και άμα σου κόψει το μισθό, εσύ θα πληρώνεις περισσότερο ή λιγότερο φόρο. Αν δεν αυξάνανε για τη φορολογία και δεν βάζανε χαράτσια. Λιγότερο φόρο, γιατί θα έχω λιγότερο εισόδημα και γι' αυτό μου βάζουν τα χαράτσια για να, αυτό. Άρα, γιατί ο εργοδότης σου ενθαρρύνεται από το κράτος να σου μειώσει το μισθό, αφού αυτό επιδεινώνει τα δημόσια οικονομικά με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Ένας τέτοιος διάλογος και διάφορες ιδέες μπορούν να οδηγήσουν επομένως σε μια άλλη όσμωση, που είναι ο μαζικός μαρξισμός, δηλαδή μέσα σε αυτό το αυθόρμητο κίνημα, οι ιδέες της ταξικής πάλης, της ανάγκης για μια εξουσία των εργαζομένων,
της ανάγκης για αμφισβήτηση των κρατικών δομών ή των μορφών ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής κτλ. Όλα αυτά να γίνουν κτήμα του κινήματος. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το τελευταίο δεν είναι δευτερεύον. Γιατί όποτε το κίνημα είναι ισχυρό, παράγει μεγάλα γεγονότα και ανατροπές και δομές, τότε η κίνηση είναι αντίστροφη. Παράγεται και νέα θεωρία. Τίθενται νέα ερωτήματα, θεωρητικά ερωτήματα και παράγονται μεγάλες θεωρητικές διαμάχες και νέες θεωρητικές επεξεργασίες. Να σου θυμίσω ότι όλα τα πρότυπα κοινωνικής ανατροπής δεν σχεδιαστήκαν από κάποιο θεωρητικό, αλλά προκύψαν στην πράξη. Δηλαδή, ο Μάρξ και ο Έγκελς στα χρόνια της ζωής τους, όταν μιλούσαν για το σοσιαλισμό, αναφερόντουσαν πάντα στην κομμούνα και παίρνανε οργανωτικά σχήματα και πρακτικές κατευθύνσεις από την κομμούνα. Κανείς όμως δεν προέβλεψε την κομμούνα. Ούτε αυτός, ούτε αυτοί οι δύο, ούτε άλλοι. Ο Λένιν εξακολουθούσε να μιλάει για την κομμούνα. Το ίδιο έκανε ο Τρότσκι, ο Πλεχάνοφ, όποιος φανταστεί κανείς. Ναι. Ξαφνικά έγινε η Επανάσταση του 1905. Κανείς δεν την είχε προβλέψει. Μετά την Επανάσταση του 1905 μιλούσαν όλοι για τα εργατικά συμβούλια, τα Σοβιέτ. Γιατί? Διότι η ίδια η Επανάσταση τα δημιούργησε. Και πράγματι αυτά ήταν που παίξαν ρόλο και το 17. Επομένως, η προτεραιότητα υπάρχει στην κίνηση των μαζών και είναι κρίσιμο να μπορέσει να υπάρξει πάλι ένας ισχυρός μαζικός μαρξισμός, δηλαδή ένας μαρξισμός ως ιδεολογία μαζών, όπως υπήρχε τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ή ακόμα εντονότερα σε ορισμένες χώρες στο Μεσοπόλεμο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι μέσα στο μαρξισμό, είτε είναι ο θεωρητικός είτε είναι ο μαζικός, υπάρχουν διαφορετικά ρεύματα. Πολλά ρεύματα σκέψης, ορισμένα από αυτά είναι ισχυρά και συγκροώμενα κτλ. Να σου θυμίσω στη δεκαετία του 70, ας πούμε, τη σύγκρουση στο κομμουνιστικό κίνημα που είχε αναφορές κρατικές ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μην μιλήσουμε για τροτσκισμό ή για άλλα ρεύματα. Αυτό πάλι έχει να κάνει με το ότι μια κοινωνική επιστήμη σαν τον μαρξισμό που αμφισβητεί το σύστημα δεν μπορεί να μην αναπαράγει μορφές θεωρητικών συγκρούσεων και στις γραμμές του. Η θετική πλευρά του πράγματος, όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι μέσω αυτών των συγκρούσεων μπορεί να προκύψει σύνθεση, αποσαφήνιση της θεωρίας και προχώρημα της. Δηλαδή με αντιφατικό τρόπο προχωράει μια τέτοιου τύπου κοινωνική επιστήμη όπως είναι ο μαρξισμός. Και στο εσωτερικό του έχει τα εργαλεία για να μπορούμε να κρίνουμε τι μπορεί να λειτουργήσει ή όχι, τι μπορεί να ερμηνεύσει ή όχι, τι προσφέρει όπλα πάλης ή όχι. Βέβαια δεν θα το κρίνω εγώ και εσύ. Μιλάω για μια διαδικασία κοινωνική που μπορεί να είναι γόνιμη. Έτσι, πολύ συχνά είναι άγονη, εκφυλιστική, αλλά μπορεί να είναι γόνιμη. Αυτό που το γονιμοποιεί, που μπορεί να το κάνει γόνιμο δηλαδή, είναι η δύναμη του κινήματος. Όταν έχουμε ισχυρά κινήματα, πάντα έχουμε και προχώρημα των θεωρητικών επεξεργασιών. Ωραία. Θα σε περάσω τώρα σε ένα σύγχρονο θέμα εδώ της Ελλάδας. Ο Σαμαράς κινείται δεξιότερα, προσπαθώντας να αποσπάσει κομμάτι από το χώρο του λαός. Mm-hmm. Ο Δε Καρατζαφέρης επιστρέφει εξόφθαλμα πια στα παλιά ακροδεξιά του λιμέρια, προσπαθώντας να διαβολήσει τη Χρυσή Αυγή που τον απειλεί εκλογικά. Μάλιστα σε τηλεοπτική εκπομπή πριν λίγες μέρες, είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα ειδικών προδιαγραφών, καθώς πρεσβεύει τον ναζισμό και πως δεν θα τους επιτρέψει να μπουν μέσα στη Βουλή. Με δεδομένα τα δύο παραπάνω στοιχεία, ποια πιστεύεις πως θα είναι η αντίδραση της Χρυσής Αυγής? Όψιμα ο Καρατζαφέρης θυμήθηκε ότι πρόκειται για ένα ναζιστικό κόμμα. Μέχρι πρόσφατα αντλούσε στελέχη και προσπαθούσε με το χώρο αυτό να κάνει συμμαχίες.
όσο και αν είναι μια πιο soft λεπενικού τύπου ακροδεξιά, μεταξύ τους δεν υπάρχουν συνικά τείχη. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά, ότι ως οργάνωση η Χρυσή Αυγή έχει αποδείξει την ιστορία της ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια οργάνωση που έχει τραυματίσει ανθρώπους, έχει κακοποιήσει ανθρώπους, έχει τρομοκρατήσει ομάδες, έχει καταστρέψει περιουσίες κτλ. Επομένως, είναι κριτήριο του επίπεδου της δημοκρατίας το ότι δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης αυτών των πρακτικών και μιας οργάνωσης σαν κι αυτή. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο, αν αυτό είναι μια διαφορά, δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει το κόμμα του Χαρατζαφέρη από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή πολύ περισσότερο στην κυβέρνηση. Εν τούτης υπάρχει και άλλη ένα στοιχείο ενότητας που είναι η συνέχεια και των δύο αυτών φορέων με επιχειρηματικά συμφέροντα και με το κράτος. Φαίνεται ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια, αν και συνέβαινε πάντα, υπάρχει ένα συνεχές ανάμεσα στο κράτος και το παρακράτος. Δηλαδή, τμήμα των σκληρών και κατασταλτικών πρακτικών του κράτους διεκπεραιώνεται σε ειδικές συγκυρίες και από ομάδες που δεν έχουν μια τυπική ένταξη στους κρατικούς μηχανισμούς, που κάνουν όμως την πιο βρώμικη δουλειά τους. Πιστεύω ότι και στις δύο περιπτώσεις, ιδίως στη Χρυσή Αυγή, έχουν καταγραφεί πολλά γεγονότα. Κοινής παρουσίας ορισμένων μονάδων ή ανδρών των ΜΑΤ με χρυσαυγίτες, και ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει και με το κόμμα του Καρατζαφέρη. Επίσης υπάρχει μία προνομιακή σχέση, να το πω σχηματικά, ρόλου μπράβου ανάμεσα σε χρυσαυγίτες και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία κινούνται στο όριο της νομιμότητας, αν δεν την υπερβαίνουν, όπως ήταν το κύκλωμα που πιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κυκλώματα εκβιασμού, προστασίας, ενδεχομένως και διακίνησης όπλων και ουσιών. Επομένως, πρόκειται για ένα εκφυλιστικό φαινόμενο μέσα στην κοινωνία, υπονομευτικό της δημοκρατίας, και το όποιο λαϊκό έρισμα αποκτούν αυτές οι οργανώσεις είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά και τα επίσημα κόμματα, αλλά και την αριστερά. Γιατί υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιστορικά ας πούμε στην Βαϊμάρη, αλλά και στην Ελλάδα σήμερα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης κτλ., κόμματα ρατσιστικά, ξενοφοβικά, αλλά και με εγκληματικές πρακτικές, με μαχαιρώματα και χτυπήματα μέχρι αφασίας με κλόπο, όπως η περίπτωση του Κουσουρί και άλλων αρκετών, τέτοια κόμματα και τέτοιες οργανώσεις να αποκτούν ένα κάποιο λαϊκό έρισμα. Η σύντομη απάντησή μου είναι ότι η κυρίαρχη πολιτική, ο συνδυασμός του απόλυτου οικονομικού φιλελευθερισμού που ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο με την καταστολή για να συντριβούν όλες οι αντιστάσεις των από κάτω, αυτός ο συνδυασμός είναι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή την ξενοφοβία και την προτεραιότητα στις μεθόδους καταστολής και όχι κοινωνικής συνοχής ή διαχείρισης των αντιθέσεων. Ήθελα να σε ρωτήσω την άποψή σου για τα τελευταία γεγονότα σε σχέση με τη μετανάστευση, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται. Ποια είναι η γνώμη σου? Ότι είναι μια υπερσυντηρητική εκτροπή που εκπορεύεται από το κράτος, από τις κυρίαρχες δυνάμεις, και προσπαθεί στον ξένο, με ξύ κεφαλαίο, δηλαδή σε κάτι που δεν έχει να κάνει με την κοινωνία αλλά έρχεται απ' έξω, να ρίξει βασικές ευθύνες
για την οικονομική κρίση και για τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολουθούνται. Ενώ σε μεγάλο βαθμό και οι ξένοι, οι μυαλοδαποί εργαζόμενοι, είναι θύματα αυτών των πολιτικών. Κανένα πρόβλημα δεν θα λύσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή η επιχείρηση Σκούπα. Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Κατά ιστορικές εποχές έχει διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικούς προορισμούς. Σε προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 1970, οι Ιταλοί, οι Φιλανδοί, οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι ήταν μετανάστες. Σήμερα όλες αυτές οι χώρες είναι χώρες υποδοχής μεταναστών και μάλιστα περισσότερο από άλλες χώρες παραδοσιακά υποδεχόμενες μετανάστες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Η μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπίσει δύο μεγάλα προβλήματα της προηγούμενης περίοδου, τη φυσική μείωση του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και το θέμα της παραγωγής, δηλαδή την έλλειψη εργατικών χεριών. Μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι σε όλες τις χώρες ή σχεδόν σε όλες τις χώρες οι δουλειές τις οποίες αναλαμβάνουν οι μετανάστες είναι δουλειές που ο πληθυσμός λόγω του βιωτικού επίπεδου που είχε ήδη επιτευχθεί δεν θα τις αναλάμβανε. Επομένως το υπαρκτό φαινόμενο της υποκατάστασης εργαζομένων σε θέσεις εργασίας ντόπιων από αλλοδαπούς είναι περιθωριακό ή μειοψηφικό σε σχέση με αυτό που λέω εγώ. Επομένως η συμβολή τους στην αύξηση του προϊόντος ήταν σημαντική. Στην Ελλάδα των μεγάλων έργων και των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό ήταν ακόμα πιο προφανές, παρότι είναι προφανές και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Με την κρίση οι χειρότερα πληρωνόμενες κατηγορίες του εργατικού δυναμικού είναι αυτές που πλήττονται πρώτα και σε αυτές ανήκουν οι μετανάστες. Οι μετανάστες φαίνονται κι όμως, διότι έχουν κάτι το διαφορετικό, επομένως μπορούν να στοχοποιηθούν και από θύματα που είναι να θεωρηθούν ως θύτες. Επίσης, επειδή ήταν οικονομικά ανίσχυροι οι μετανάστες, χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά από τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις που επιδίδονται σε παράνομες δραστηριότητες. Χρησιμοποιήθηκαν όμως ως κατώτερα κλιμάκια υπαλλήλων στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι Αφρικανοί οι οποίοι πουλάνε απομιμήσεις ρούχων ή τσαντών πολυτελείας που αναφέρονται δήθεν σε μεγάλους κατασκευαστές μέσα σε σακούλες στις πλατείες των ελληνικών πόλεων ή των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων δεν κάνουν αυτή τις εισαγωγές. Υπάρχουν κάποιοι χοντρέμποροι αλλά και κάποιοι παραγωγοί σε συγκεκριμένες πόλεις της Ευρώπης. Ορισμένες φορές πρόκειται για τους ίδιους οι οποίοι έχουν τις υπεργολαβίες με τους οίκους. Δηλαδή προϊόντα που δεν είναι πραγματικά αρμάνι αλλά είναι ψεύτικα αρμάνι φτιάχνονται από τις ίδιες τις μικροβιοτεχνίες οι οποίες φτιάχνουν και τα πραγματικά αρμάνι, αλλά φτιάχνουν τα ίδια ή λίγο διαφορετικά. Δύο αγορές δηλαδή. Έχουν δύο αγορές και αυτές οι αγορές είναι μεγάλες αγορές. Διότι διακινούν τα ίδια προϊόντα στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ, στο Αμβούργο και στην Αθήνα και σε όποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη θέλετε. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ένας Αφρικανός και στο Αμβούργο και στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση. Και στη μεγάλη αυτή επιχείρηση, που είναι παράνομη επιχείρηση, έχουμε στις κορυφές και στα ενδιάμεσα κλιμάκια Ευρωπαίους. Έλληνες στην Ελλάδα και Γερμανούς στο Αμβούργο. Ή ενδεχομένως Ιταλούς και Γερμανούς στην Γερμανία, Ιταλούς και Έλληνες στην Ελλάδα. Και δεν βλέπουμε το κράτος να ευαισθητοποιείται και οι περίφημες αστυνομικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών που
ισχυρίζονται ότι μπορούν να διαλευκάνουν την οποιαδήποτε παρανομία και το ηλεκτρονικό έγκλημα κλπ. Κλπ. Να ενδιαφέρονται παρά μόνο για την κατώτερη βαθμίδα αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα και αν συλληφθούν, επαναπροωθηθούν ή σταλούν στα στρατόπεδα μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους. Και τα κυκλώματα εισαγωγής πάλι είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες επιχειρήσεις. Για να μην μιλήσουμε για το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών κτλ. Που πολύ συχνά διαπλέκεται με ανθρώπους που βρίσκονται σε κέρυες θέσεις των κρατικών μηχανισμών ή την προστασία των κέντρων. Επομένως, θα ήταν μια υπερβολή να υποκύψουμε σε αυτή την ιδέα και να πούμε ότι η εγκληματικότητα συνδέεται με την μετανάστευση ή ότι αυτοί είναι θύτες ή αυτοί που προκαλούν μέρος των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Όμως είναι μια στρατιά φτωχών. Όχι μόνο, αλλά ένα τμήμα των μεταναστών είναι μια στρατιά φτωχών με λίγες ελπίδες για το μέλλον, χωρίς προοπτική. Και αυτό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις. Στον τρόπο διαβίωσής τους, στο πώς είναι τα διαμερίσματα κλπ. Κλπ. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με κοινωνικού χαρακτήρα πολιτικές και με διακρατικές συμβάσεις και συνομιλίες και διαπραγματεύσεις άλλου τύπου από αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι τα τώρα. Συνήθως η μετανάστευση των φτωχών κινείται με βάση δίκτυα γνωριμιών και οικογενειακής συγγένειας. Γιατί αυτά τα δίκτυα μπορούν να τους παρέχουν, να τους παράσχουν τα ελάχιστα για τη διαβίωση και την καλυτέρευση του επίπεδου ζωής τους σε σχέση με τις περιοχές που ζουν. Είτε είναι σε εμπόλεμες ζώνες όπου εμπλέκονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως το Αφγανιστάν, είτε είναι από την Ινδία, το Πακιστάν ή την υποσαχάρια Αφρική. Αντί λοιπόν να έχουμε συμφωνίες που απαγορεύουν τη μετακίνησή τους, όταν αυτοί έχουν πάει στην Ευρώπη για να βρεθούν κοντά στους συγχωριανούς τους ή στους συγγενείς τους, και έχουμε συμφωνίες που επομένως υποχρεωτικά αφήνουν αυτούς τους μετανάστες να στηβάζονται στις χώρες υποδοχής, στις εισόδους, που γεωγραφικά είναι είσοδοι, θα έχουμε το φαινόμενο της υπερβολικής συσσόρευσης μεταναστών χωρίς μέλλον σε κάποιες περιοχές, πλατείες και πόλεις της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας που είναι είσοδοι. Αντίθετα, θα έπρεπε το ζήτημα να είναι διαφορετικά, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν για τις χώρες που θέλουν να πάνε και το θέμα της ένταξής τους στο εργατικό δυναμικό ή σε κάποιους θεσμούς προστασίας να αντιμετωπιστεί με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους ανθρωπιστικές αρχές αλλά και το δικαίωμα στο άσυλο που έχει ο διοκόμενος. Και σας θυμίζω ότι υπήρχε ένας ευρωπαϊκός μέσος όρος, ο οποίος αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στο 40-45%. Δηλαδή ο μέσος όρος της Ευρώπης για αυτούς που ζητούσαν άσυλο με κάποια επιχειρήματα, ότι διώκονται πολιτικά, κινδυνεύει η ζωή τους, έρχονται από εμπόλεμες ζώνες κτλ. Ήταν στους 55% να απορρίπτεται και στους 45% να εγκρίνεται. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν και νομίζω είναι ακόμα κάτω από 5%. Αυτή η μονομερή κατασταλτική πολιτική, αυτή η εθελοτυφλία σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα που υπάρχει επιδεινώνει την επιβάρυνση κάποιων γειτονιών της Αθήνας αλλά και τη ζωή αυτών των δυστυχών ανθρώπων. Επομένως, η αλλαγή πολιτικής πρέπει να είναι προς άλλη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης του προβλήματος και της αντιμετώπισης μιας ανθρωπιστικής κρίσης εκεί που υπάρχει και όχι στην καταστολή και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή Ευρώπη να ξαναιδρύσουμε το Dachau ή το Auschwitz και να γράψουμε μάλιστα απ' έξω ότι η εργασία απελευθερώνει ή ότι μέσω των στρατοπέδων
δημιουργούνται και για τους Έλληνες θέσεις εργασίας, όπως αντίστοιχα είχαν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας για τους Γερμανούς άνεργους με το Auschwitz και τον Dachau. Φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις τώρα και ήθελα να σε ρωτήσω την άποψή σου για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν κάποιους μήνες, από ό,τι θυμάμαι, από 250 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, για την ανώτατη παιδεία. Ναι. Τι αλλάζει σε αυτά που ξέραμε τώρα? Να σου πω πολύ σύντομα το εξής, ότι αυτό το οποίο υπονόμευε το νομοσχέδιο αυτό ήταν από τη μια μεριά η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων, που έχει παράδοση στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο στο δυτικό κόσμο, και από την άλλη μεριά η αυτοτέλεια των γνωστικών αντικειμένων, που μέχρι τώρα συγκροτείται με βάση τα επιστημονικά πεδία. Αντίθετα, δημιουργείται ένα πανεπιστήμιο που στην ουσία είναι σχολές τριτοβάθμιας κατάρτισης για μερικά και αποσπασματικά αντικείμενα που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό σε κάποιον μπορεί να ακουστεί θετικό, με την έννοια ότι καλή η επιστήμη, αλλά σπουδάζουμε για να βρούμε δουλειά. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, είναι η ραγδαία αλλαγή της δραστηριότητας και από τεχνική άποψη, επομένως και των ειδικοτήτων. Άρα η δημιουργία σήμερα κάποιων επαγγελματικών δεξιοτήτων που δεν βασίζονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τις αντίστοιχες εποπτικές ή διευθυντικές θέσεις που προορίζεται, ή επιστημονικού περιεχομένου δραστηριότητες, που δεν βασίζεται στη γνώση του επιστημονικού πεδίου, σημαίνει ότι σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 1,5 χρόνο, μιλάμε για τέτοια διαστήματα, θα είναι στημένη λεμονόκουπα, άχρηστη η δίκευση σε μια παραγωγή που θα έχει αναδιαρθρωθεί και θα πάει αλλού. Παράγει λοιπόν όχι απλώς απασχολήσιμους, αλλά προσωρινά απασχολήσιμους. Και αυτό είναι καταστροφικό, και τα προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης που θα καλύπτανε δήθεν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν το κενό. Επομένως, ήταν ένα νομοσχέδιο διάλυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο δεν είναι τυχαίο που δεν βρήκε την υποστήριξη, αλλά αντίθετα βρήκε την κατηγορηματική και στεναρή αντίσταση όλων των παραγόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι βασικό στοιχείο της αντίστασης υπήρξαν οι Πρετάνοι σχεδόν όλων των πανεπιστημίων, σίγουρα όλων των μεγάλων πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων κτλ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και να αναγκαστεί ο σημερινός υπουργός, ο οποίος προέρχεται και συντηρητικός, δεν έχει σημασία αυτό θέλω να πω, όσο φαίνεται να έχει σημασία το ότι προέρχεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα, είναι καθηγητής, να βάλει λοιπόν το θέμα ξανά σε διαβούλευση, να ανοίξει ξανά το διάλογο για να δει κανείς αυτό το νόμο. Είναι μια προσωρινή νίκη, αν θέλεις, των δυνάμεων που θέλουν να στηρίξουν μια δημόσια και υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση για όλους όσους θέλουν να δουν και την εκπαίδευση ως στοιχείο μιας καλύτερης κοινωνίας. Δεν σημαίνει όμως ότι τελείωσε ο πόλεμος. Μια μικρή μάχη κερδίθηκε. Θα πρέπει να ξαναβάλει η αριστερά, αλλά και οι άλλες δυνάμεις, μπροστά τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει, αλλά και τα οραματικά στοιχεία. Δεν χρειαζόμαστε ένα πανεπιστήμιο εξάρτημα της μιας ή της άλλης μεγάλης επιχείρησης. Χρειαζόμαστε ένα πανεπιστήμιο που από τη μια θα βασίζεται στην επιστημονική γνώση και από την άλλη στη δυνατότητα κανείς να έχει υποπτία ενός ευρύτερου πεδίου, άρα και μιας ευρύτερης περιοχής θέσεων απασχόλησης με τα αντίστοιχα δικαιώματα.
Φτάσαμε τώρα στην τελευταία ερώτηση. Είναι υποθετική. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στην πρώτη μέρα μετά την ανατροπή του καπιταλισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρώτη μαζική συνέλευση και ζητείτε από τον Γιάννη Μιλιό να προτείνει τα τρία πρώτα πράγματα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να πάρει μπρος η οικονομία σε αντικαπιταλιστικές βάσεις. Ποια θα ήταν αυτά? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ενδεχομένως να μην μπορεί να απαντηθεί, γιατί θα εξαρτάται από τις πολύ ειδικές συνθήκες της κάθε περίοδου. Στην Ρωσία του 17, για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για κατευθύνσεις. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση θα ήταν τα μέσα παραγωγής στους εργαζόμενους, στις κοινότητες των πολιτών, των καταναλωτών, στις ευρύτερες περιοχές. Τι θα σήμαινε αυτό για τη δεδομένη συγκυρία? Θα σήμαινε πολλά και συγκεκριμένα πράγματα για να είχαμε φτάσει μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να τα περιγράψω από τώρα, αλλά η κατεύθυνση θα ήταν εκεί. Ωραία. Η δεύτερη κατεύθυνση θα ήταν το ζήτημα της δημοκρατίας. Δηλαδή μέτρα που να υπονομεύουν την ανάθεση. Η υπόθεση αυτής της αλλαγής δεν μπορεί να είναι υπόθεση ειδικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εντολή από την πλειοψηφία των εργαζομένων από τον κόσμο. Επομένως, η δεύτερη κατεύθυνση θα ήταν μέτρα άμεσης δημοκρατίας με ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί και η άμεση δημοκρατία είναι μια λέξη που μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, μπορεί να σημαίνει και διαφορετικά. Σωστά. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά θα ήταν σε μια τέτοια κατεύθυνση που θα υπονόμευε το στοιχείο της ανάθεσης και θα έλεγε ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για το μέλλον όλων μας και του εαυτού του επομένως, άρα συλλογικά να βρούμε τη λύση. Η δεύτερη κατεύθυνση θα ήταν επομένως η άμεση δημοκρατία. Η τρίτη κατεύθυνση θα είχε να κάνει με την ισότητα. Θα ήταν κάτι σαν, ας πούμε, ίδιος μισθός για όλους, μία τιμή, ένας μισθός για όλους, είτε είναι ο οδηγός ή ο υπάλληλος του καθαριστικού του Δήμου, ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου, είτε είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ένας μισθός για όλους, η ισότητα, το οποίο έτσι όπως το λέω μπορεί να ακούγεται ακραίο, γιατί μιλάμε για μια εντελώς υποθετική κατάσταση. Θα είχαν όμως δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να μπει και το μέτρο, το στοιχείο της ισότητας. Από εκεί και πέρα μπορεί να αμφισβητηθεί ο καταμερισμός εργασίας, μπορούμε να σκεφτούμε ζητήματα εναλλαγής στις απασχολήσεις και επομένως και μια διαφορετική εκπαίδευση, μπορούμε να φανταστούμε την αμφισβήτηση των ιεραρχιών κτλ. Άρα θα έλεγα αυτά τα τρία μέτρα, έλεγχος των μέσων παραγωγής σε κοινωνικό πια επίπεδο, καταργώντας το στοιχείο του ιδιαίτερου συμφέροντος, ας είναι και το ιδιαίτερο συμφέρον μιας εργατικής κολεκτίβας, μιας επιχείρησης. Το δεύτερο μέρος θα ήταν η δημοκρατία, στην κατάκτηση της άμεσης δημοκρατίας, της μη ανάθεσης. Και το τρίτο μέρος θα ήταν η θεσμοθέτηση της ισότητας, και σου είπα ένα ακραίο μέτρο, ένας μόνος μισθός για όλους όσους εργάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά.